Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, μετά τον προπονητή της Κηπούπολης, τον κύριο Παπαδόπουλο, έχουμε και ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Λευτέρη Μάκρα. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή σεζόν με υγεία. Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Ήρθες από τον Ακράτο, από Γάμα Εθνική. Ναι, 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 ναι. Στην Κηπούπολη, Αλφα Αθηνών. Πώς και αποφάσισες? Ήρθα στην Κηπούπολη. Ήταν μια συνεργασία που θέλαμε να κάνουμε χρόνια. Με θέλανε οι άνθρωποι εδώ στην ομάδα και μιλάγαμε 2-3 χρόνια για να έρθω. Φέτος ήρθε η συγκυρία και είμαι εδώ. Ωραία. Πώς είναι το κλίμα έτσι τις πρώτες μέρες? Τα παιδιά είναι πραγματικά, είναι απίστευτα όλα. Είναι τετριμένο. Μια παρέα. Ναι, 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 είναι τετριμένο, το λέμε συνέχεια, αλλά, ναι, 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 ναι. Αλλά έχουμε τρομερό κλίμα, τα παιδιά είναι απίστευτα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και να είμαστε καλά όλη τη χρονιά. Στόχος της ομάδας? Ο στόχος της Κηπούπολης κάθε χρόνο είναι να πρωταγωνιστεί. Αυτό θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και εμείς στο γήπεδο. Η ομάδα έχει πολύ κόσμο. Ελπίζω να τους ευχαριστήσουμε με την μπάλα που θα παίξουμε. Είμαστε αρκετά καινούργια παιδιά που ήρθαμε φέτος. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Και προπονητής ένας κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει παίξει, εντάξει, στην ΑΕΚ, έχει κάνει προπονητής σε πολύ μεγάλες ομάδες. Θα μας βοηθήσει πολύ και φαίνεται κιόλας και από τις πρώτες προπονήσεις ότι είναι κάποιος που ξέρει τι κάνει στο γήπεδο. Ωραία. Τι υπόσχεσαι, τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της Κηπούπολης από εσένα και από την ομάδα για τη νέα σεζόν? Από μένα ότι θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου και όλη η ομάδα. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα βρεθούμε μες στο γήπεδο καλά και θα προσφέρουμε καλό θέαμα και για τον κόσμο που θα έρχεται στο γήπεδο. Ωραία. Καλή σεζόν. Να είστε καλά και σε εσάς. Να είστε καλά.